Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Πάτρα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο μέλος του Συλλόγου Κρητών Φοιτητών Πάτρας Ψιλωρίτης, συγκεκριμένα στην κυρία Αριστεία Πιτσικάκη. Καθώς σήμερα, όπως είπαμε, η Πάτρα τιμά τον πολιούχο. Πάμε να μεταφέρουμε λίγο το κλίμα το οποίο κυριαρχεί μέσα από την οπτική, μέσα από τη ματιά, μέσα από το συνέστημα των κριτικών. Αριστεία, μιλάμε στον Ενικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά από την Πάτρα. Εδώ οι συμπατριώτες σου περιμένουν πώς και πώς να μας μεταφέρεις το κλίμα. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ξεκινήσει και η λειτουργία, όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν ακούγεται. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα γιορτάζει όλη η Πάτρα. Και οι κριτικοί συμμετέχουν, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι μόνιμοι. Εννοείται, κάθε χρόνο τιμάμε τον Άγιο Ανδρέα, πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία και ο σύλλογος ο δικός μας και των μεγάλων. Οπότε σήμερα, Αριστεία, όλοι μαζί το πρωί πήγατε στην εκκλησία. Τώρα το απόγευμα θα στήσετε κάποιο χορό, θα είστε όλοι μαζί στα γραφεία του Συλλόγου. Τι περιλαμβάνει η μέρα? Ναι. Θα μαζευτούμε όλοι σήμερα στα γραφεία του Συλλόγου, να πιούμε τη ρακή μας. Έχει κρύο? Πώς είναι οι καιρικές συνθήκες στην Πάτρα? Έχει, βέβαια. Είναι βροχερό σήμερα ο καιρός εδώ. Έχει βγάλει και λίγο κρύο. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Την παρέα μας θα την κάνουμε. Και θα χαλάσει και ο καιρός στα μεσάνα. Ορίστε. Ετοιμαζόσαστε, πες μας. Ναι, ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τροπικό ρέντι που θα διοργανώσουμε στις 11 του Δεκέμβρη. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε αναφορά, οπωσδήποτε πρέπει να επικοινωνήσετε εδώ με την Κρήτη και με τους κριτικούς. Οπότε, τι να πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας, σωστά, για να τα ξαναπούμε. Σωστά, εννοείται. Για στείλε το μήνυμά σου. Αριστεία, στείλε το μήνυμά σου εδώ στην Κρήτη, στους δικούς σου και σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Με παρακολουθεί όλη η οικογένεια, όλο το σόι εννοείται. Για πες το σόι και τα δικά σου. Χαιρετίσματα σε όλους. Λοιπόν, να είσαι καλά, τα ξαναλέμε.